Ανεπίσημο αίτημα στη Μόσχα να εξετάσει το ενδεχόμενο της ένταξης της υπερδνηστερίας, η Ρωσική Ομοσπονδία κατέθεσε να αξιωματούχοι της αυτόνομης αυτής επαρχίας της Μολδαβίας. Αν υλοποιηθεί αυτή η επιθυμία των ρωσόφωνων της περιοχής, τότε δεν αποκλείεται να ανοίξει ακόμη ένα μεγάλο επικίνδυνο διπλωματικό κεφάλαιο, το οποίο σχετίζεται με την υπόλοιπη κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη. Ελάτε να δούμε τα δεδομένα στο χάρτη. Με πράσινο χρώμα είναι τα εδάφη της Μολδαβίας, η οποία συνορεύει στα ανατολικά με την Ουκρανία. Με μαύρο χρώμα βλέπουμε την περιοχή της υπερδνηστερίας, την οποία ελέγχουν φιλορώσοι αυτονομιστές με τη βοήθεια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Την ίδια ώρα τα ρωσικά στρατεύματα προελάβουν στα νότια παράλια της Ουκρανίας και βρίσκονται κοντά στην Οδυσσό. Στόχος της Μόσχας, σύμφωνα με γεωπολιτικούς αναλυτές, είναι να καταφέρει να επικρατήσει σε ολόκληρο τον παραλιακό μέτωπο για να ελέγξει μια τεράστια περιοχή που θα εκτείνεται από τον Ντομπάς μέχρι και την υπερδνηστερία. Проведення збройними силами Російської Федерації провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова. Η κυβέρνηση της Μολδαβίας παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία. The situation is highly uncertain. Under these circumstances, I mentioned already, we really need to build up our capacities very quickly. To control the border. Η Μολδαβία σε διπλωματικό επίπεδο υπέγραψε την αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αμέσως μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν θα επιδιώξει ένταξη στο ΝΑΤΟ, γνωρίζοντας ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η απάντηση της Μόσχας είναι κάτι περισσότερο από έντονη, αφού υπάρχει κίνδυνος τετελεσμένος στο έδαφος της υπερδνηστερίας. The problem is that they have control on the Transnistrian territory, and in this territory we have so-called Transnistrian army. So all this military structure is under the control of Russia. Οι φιλορώσοι της Μολδαβίας ανακήρυξαν την υπερδνηστερία ως ανεξάρτητο κράτος στις 2 Σεπτεμβρίου του 1990, λίγο πριν διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση. Ακολούθησαν σκληρές μάχες και ανταρτοπόλεμος που κράτησε μέχρι το 1992, με πάνω από 4.000 νεκρούς και χιλιάδες εκτοπισμένους. Οι Μολδαβοί προσφέρουν την περιοχή ως ψευδοκράτος και ολόκληρη χώρα βρίσκεται στο κόκκινο, αφού δεν αποκλείεται πλέον ένα σενάριο υπερδνηστερία να μετατραπεί σε μια νέα Κρυμαία μέσω προσάρτησης των εδαφών της στη Ρωσία.